Όλα έτοιμα και δίδεται η εκκίνηση του κυπέλου Αρτέμιδος. Τρίτη υποδρομία, δεν φεύγει τόσο καλά η αντίκλεια, οπότε για το κεφάλι πετάγεται, όπως βλέπετε, από μέσα η πριγκίπισσα και είναι αυτή που θέλει να οδηγήσει. Έρχεται και η Volvi τώρα με τη σειρά της που πιέζει για να βγει μπροστά και η Volvi είναι αυτή τελικά που θα οδηγήσει την υποδρομία. Βελτιώνεται η αντίκλεια, περνά στην δεύτερη θέση, μένει πιο πίσω η πριγκίπισσα και τελευταία η Wastebus Bus. Στο πρώτο μέρος της διαδρομής όλα αυτά βεβαίως, έχουμε φτάσει στο σημείο των 1400 μέτρων. Προσπαθεί ο αναβάτης της Volvis να επιβάλλει ως το δυνατόν πιο αργό ρυθμό. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται η αντίκλεια. Στην τρίτη θέση πίσω τους η πριγκίπισσα και στην τελευταία θέση η Wastebus Bus. 1200 μέτρα ακόμη. Πάμε σιγά σιγά για το σημείο των 1000 μέτρων. Η διάταξη από νωρίς όπως τη βλέπετε και με αργό ρυθμό με τη Volvi να οδηγεί την αντίκλεια δίπλα της πίσω τους στην πριγκίπισσα και τελευταία τη Wastebus Bus. Είμαστε στο σημείο πλέον των 900 μέτρων. Πάντα οδηγεί η Volvi ακολουθούμενη από την αντίκλεια, την πριγκίπισσα αλλά και την Wastebus Bus με έντονα αργό ρυθμό σχεδόν όλες μαζί. Φτάσαμε και στα τελευταία 700 μέτρα. Πάμε σιγά σιγά για το τελικό κομμάτι της διαδρομής και πλέον θα ανοίξει ο ρυθμός της διαδρομής. Ετοιμάζεται ο αναβάτης της πριγκίπισσας να πιέσει για να περάσει, για να δούμε αν μπορεί βεβαίως. Είναι πίσω από την πρωτοπόρο που επιχειρεί πλέον να ξεφύγει από την πίεση αντίκλειας και κατάφερε να κλειστεί η πριγκίπισσα και να χάσει έδαφος. Την ώρα βέβαια που η Volvi έτσι βρίσκει το περιθώριο να ξεφύγει πλέον τον αντιπάλων της και με μεγάλη διαφορά. Η πριγκίπισσα θέλει να επανέλθει τώρα απ' έξω για να καταδιώξει την πρωτοπόρο. Να δούμε τι μπορεί να κάνει, διότι η Volvi έχει αποκτήσει ένα τεράστιο προβάδισμα με πολύ μεγάλη διαφορά. Κατευθύνεται νικήτρια για το κύπελο Αρτέμιδος. Νούμερο 2. Ο Volvi θα είναι η νικήτρια λοιπόν εδώ του κυπέλου Αρτέμιδος και στην δεύτερη θέση το νούμερο 4 η πριγκίπισσα. 2-4 το αποτέλεσμα. Τρίτη αντίκλεια, τέταρτη Wastebus Bus. Εδώ η νικήτρια. Από τη Λαμπέλ Ντιμάνς, τη φοράδα του Ντατσόπουλου. Έδωσε και νικήτρια κυπέλου Αρτέμιδος. Η Λαμπέλ Ντιμάνς. Και ήρθε η ώρα των απονομών. Βλέπουμε τον αντιπρόεδρο των υποδρομιών ΑΕ. Τους δύο αντιπρόεδρους μάλιστα, τον κύριο Σπυρίδωνα Φωκά εκεί που δίνει, κάνει την απονομή του κυπέλου στον υποπαραγωγό και ιδιοκτήτη φυσικά εδώ της Volvis, τον κύριο Ιωάννη Μητυλινέο. Δίπλα και ο έτερος αντιπρόεδρος, ο κύριος Οδυσσέας Χριστοφόρου, θα κάνει την απονομή και αυτός με τη σειρά του. Δικαιολογημένη χαρά βέβαια. Για ένα λόγο το οποίο το βγάζεις, Γιάννη, έτσι, από τις πρώτες του ανάσες και φτάνει να παίρνει κλασικές κούρσες. Έτσι είναι. Νομίζω η ικανοποίηση είναι μεγάλη. Βέβαια. Και ο κύριος Χριστοφόρο, όπως βλέπετε εδώ, θα κάνει την απονομή εκ μέρους των υποδρομιών ΑΕ στον προπονητή της νικήτριας, τον κύριο Αλέκο Γιατρά. Μεγάλη νίκη, αναμφίβολα. Λίγο πιο εδώ, εκεί. Παλιοί συνεργάτες. Οικογένεια Σπασόφ, έτσι. Βέβαια. Με τον Αλέκο Γιατρά. Με τον Αλέκο Γιατρά. Και βέβαια και η αναμνηστική πλακέτα για αυτή τη μεγάλη νίκη από τον κύριο Χριστοφόρου στον Μιχάλη Ξινό. Οικογένεια Σπασόφ με εκείνο το... Elegant Boy. Το τρελό δίδυμο. Φιζαρίτο Elegant Boy. Ή Elegant Boy Φιζαρίτο. Και εδώ βέβαια ο κύριος Σπύρος Φωκάς κάνει επίσης την απονομή κυπέλου στον αναβάτη της νικητρίας η αναμνηστική φωτογραφία. Φιζαρίτο έφυγε ο Elegant Boy, όμως είχε δικαίωμα συμμετοχής και πήρε το ντερμπί. Και ήταν ελληνικό άλογο, ενώ Φιζαρίτο ήταν, όπως θυμάσαι, αλλοδαπό. Έτσι. Αν έχετε την καλοσύνη, όλοι οι φεροσελάτες σας παρακαλούμε πολύ να μας πέτρο.